Πάμε όμως πρώτα στην Κωνσταντινούπολη. Πάμε να πούμε καλημέρα στον ανταποκριτή του Action 24, τον Νίκο Νανούρη. Νίκο, καλημέρα από Αθήνα. Καλή εβδομάδα. Καλώς τον. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Συνεδριάζει αύριο η Εθνοσυνέλευση στην Τουρκία για ενδεχόμενη απειλή από το Ισραήλ. Ακριβώς, ήταν ένα αίτημα της αντιπολίτευσης, η οποία το είχε θέσει στον Τούρκο Πρόεδρο, στην τουρκική κυβέρνηση, μετά την ομιλία του Τούρκου Πρόεδρου την περασμένη εβδομάδα, όπου ουσιαστικά δήλωσε ότι μετά τη Γάζα και το Λίβανο, ο επόμενος στόχος του Ισραήλ είναι η Τουρκία. Φαίνεται λοιπόν πως θα ικανοποιήσουν το αίτημα της αντιπολίτευσης. Το ανακοίνωσε ο πρόεδρος της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης. Αύριο θα γίνει η συγκεκριμένη συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών, όπως έχει γίνει γνωστό. Και την ενημέρωση θα αναλάβουν ο Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών, και ο Γιασάρ Γκιουλέ. Θα είναι οι δύο υψηλοί αξιωματούχοι της τουρκικής κυβέρνησης που θα ενημερώσουν το τουρκικό κοινοβούλιο ποια είναι αυτή η απειλή, ποια είναι αυτά τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους και θεωρούν ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να στραφεί εναντίον της Τουρκίας. Μάλιστα, ο πρόεδρος της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, όταν ανακοίνωσε τη συνεδρίαση της συγκεκριμένης επιτροπής στο CNN Τουρκ, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν το Ισραήλ μέσω κάποιων τρομοκρατικών οργανώσεων προσπαθεί ουσιαστικά να αποσταθεροποιήσει την Τουρκία. Και αυτά τα στοιχεία λοιπόν θα έχουν αναλάβει ο Χακαβιντάκη και ο Σαντουλέ. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Νίκο μου. Μου κάνει εντύπωση ότι ενώ αυτό είναι κάτι το οποίο υπόθηκε από τον Ερντογάν σε έναν χρόνο ο οποίος δεν ήταν άκυρος εντελώς, είχε το νόημά του και ο χρόνος στο οποίο ανακοινώθηκε, τώρα επιλέγει να συγκαλέσει την Εθνοσυνέλευση και να ενημερώσει και κλεισμένο. Πώς είναι τα μέλη της Εθνοσυνέλευσης? 330. Να ενημερώσει και κλεισμένων των θυρών 330 άτομα για το ποια είναι η απειλή, που σημαίνει δραματοποιεί ένα γεγονός, κάνει μια συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών, γιατί wow, είναι κάποιες απόρριτες πληροφορίες αυτές που θα μοιραστούμε, ενώ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι με ανοίγοντας οι πόρτες, με 330 ενημερωμένους, υποτίθεται ενημερωμένα μέλη της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, όλες οι πληροφορίες θα γίνουν φύλλο και φτερό. Μου κάνει εντύπωση ότι ο Ερντογάν επιλέγει να το δραματοποιήσει τόσο πολύ όλο αυτό το θεατράλε το οποίο γίνεται. Τι έχει στο νου του, πού το πάει? Και επιμένει, γιατί είχαμε την ομιλία του που το έθεσε για πρώτη φορά από το βήμα της Εθνοσυνέλευσης και είχαμε δύο ακόμη ομιλίες που ουσιαστικά το προχώρησε λίγο παραπάνω. Μίλησε για ένα ύπουλο και σκοτεινό σχέδιο από πλευράς Ισραήλ. Αυτή τη φορά βεβαίως βάζει κυρίως το θέμα της διχόνοιας και το Ισραήλ προσπαθεί να κάνει κάτι στην Τουρκία μέσω τρομοκρατικών οργανώσεων, μέσω τρίτων δηλαδή. Όταν έχεις πληροφορίες, παιδιά, για τέτοια πράγματα, αυτές δεν τις μοιράζεσαι πίσω από κλειστές πόρτες. Αυτές βγαίνεις και τις καταγγέλεις διεθνώς, θα έλεγε κανείς, για να τις κάψεις κιόλας. Τώρα, αυτό που κάνει. Για να κινείται, Γιώργο, κατά αυτόν τον τρόπο, ότι μπορεί να θέλει κάτι άλλο να πετύχει, Νίκο, να έχει. Αυτό είναι το ζήτημα. Το πού το πάει. Σίγουρα θέλει να, από ό,τι καταλαβαίνουμε, να αποκτήσει ένα πιο ενεργό ρόλο στη σύγκρουση που διαδραματίζεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θέλει να αποκτήσει ένα ρόλο η Τουρκία. Ωστόσο, εδώ στην αντιπολίτευση τον κατηγορούσαν ότι δεν μπορεί ακριβώς αυτό που είπες και εσύ, Γιώργο, δεν μπορεί να λέει τέτοια πράγματα χωρίς να έχει κάποια στοιχεία. Πώς είναι δυνατόν? Τον κατηγορούν ότι προσπαθεί να κρύψει κάτω από το χαλάκι, αν θέλετε, τα ζητήματα της εσωτερικής επικαιρότητας. Γιατί βλέπουμε, Νίκο, ότι και η αντιπολίτευση το σηκώνει ψηλά αυτό το θέμα και ζητάει, επιμένει από τον Τούρκο πρόεδρο να δώσει όλες τις αποδείξεις. Πάσα του κάνει ουσιαστικά, και τα στοιχεία. Ακριβώς, και έτσι προκάλεσε, μπορώ να σας πω, ιδιαίτερη εντύπωση ότι το αίτημα γενικά έγινε δεκτό σχεδόν άμεσα. Δηλαδή, το έθεσε η αντιπολίτευση. Άλλες φορές μπορεί να βλέπαμε κάτι να έθετε η αντιπολίτευση, να μην βλέπαμε την ίδια ανταπόκριση. Εδώ η τουρκική κυβέρνηση ανταποκρίθηκε. Οι δύο υπουργοί, ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Άμυνας, θα ενημερώσουν το σώμα και μένει να δούμε τι θα βγάλουν και τι στοιχεία θα δείξουν. Γιατί είχε προηγηθεί και ένα Συμβούλιο Ασφαλείας εδώ στην Τουρκία, που υποτίθεται ότι ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών έδωσε και αυτός κάποια στοιχεία. Μάλιστα. Ο Ιμπραήμ Καλή, δηλαδή. Να πούμε πριν περάσουμε στο άλλο θέμα, το οποίο είναι κοινωνικό πια στην Τουρκία, να πούμε το εξής. Από την συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Γεραπετρίτης την Κυριακή στην Καθημερινή, προκύπτει ξεκάθαρα πια ότι το Νοέμβρη θα είναι εδώ ο Χακάν Φιντάν. Θα συναντηθούν, θα συνομιλήσουν και έγινε επίσης σαφές ότι οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών έχουν λάβει από τους προέδρους τους, Ερντογάν και Μητσοτάκη, το πράσινο φως να διερευνήσουν για το αν το σενάριο οι δύο χώρες να μπουν σε συζητήσεις, σε διαπραγματεύσεις για τα θέματα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Νωρίς ακόμα φαίνεται. Το κρατάω. Αλλά ναι. Ο Νοέμβρης είναι ο μήνας που θα κινήσουν τώρα αυτά τα.
Ακριβώς φάνηκε και η διάθεση και από την τουρκική πλευρά που πριν δύο εβδομάδες ο Τούρκος Πρόεδρος το είπε. Ότι με το που γύρισε από τη Νέα Υόρκη, ότι θα προσπαθήσουμε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συζητήσουμε στη συνάντησή μας αρχές του χρόνου, του 2025, και τα θέματα του Αιγαίου.